Την καλημέρα μου και πάλι μέσα από το αυτοκίνητο, στο δεύτερο επεισόδιο βλογκοστής, πάλι μέσα από το αυτοκίνητο και αύριο, να ξέρετε, πάλι μέσα από το αυτοκίνητο θα σας πω καλημέρα. Την καλημέρα μου. Λοιπόν, σήμερα είμαστε έτσι κοντά, αύριο θα πάμε μακριά. Σήμερα είμαστε στην Ερυθρέα, με βρίσκει η μέρα. Πήγα, άφησα τον μικρό μου στην αδερφή μου, για να μην τον φέρνω μαζί, και έχω έρθει στην Ελιζέτ, που αγαπάτε κι εσείς πάρα πολύ, για να δω ωραία πασχαλινά ρουχαλάκια, τι θα φορέσω, την Ανάσταση ίσως ή την ημέρα του Πάσχα, δεν ξέρω, θα δω τι έχει. Και ήρθα στην Ελιζέτ που αγαπώ πάρα πολύ και τα ρούχα της μου αρέσουν πάρα μα πάρα πολύ, και η Ελιζέτ, η Ελισάβετ είναι, εντάξει, νομίζω είναι το πιο γλυκό πλάσμα που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Θα σας δείξω έτσι κάποια πράγματα από το κατάστημά της. Σας είχα ξαναδείξει σε κάποιο vlog μας, νομίζω πέρσι, όχι αυτό το πέρσι, το πρόπερσι, νομίζω. Τέλος πάντων, θα ζητήσω και από την Ελιζέτ εκπτωτικό κώδικο, γιατί ξέρω ότι αγαπάτε πάρα πολύ τα ρούχα της. Και εγώ τα αγαπώ πάρα πολύ. Τα παντελόνια της, σας έχω πει για τα παντελόνια της Ελιζέτ. Τέλος πάντων, πάρα πολύ ωραία πράγματα. Οπότε μόλις πάρκαρα και πάω σιγά σιγά. Και θέλω να πιστεύω ότι σήμερα θα πάνε όλα καλά και το πρόγραμμά μας θα πάει κανονικά, γιατί περίμενα πως και πως τη σημερινή μέρα, γι' αυτό που θα γίνει το απόγευμα, είναι η αλήθεια. Και φύγαμε, πάμε. Εν τω μεταξύ έχει κρυάκι, έτσι. Έχει κρυάκι, ε. Καλημέρα, τι κάνετε? Τι ωραία βιτρίνα είναι αυτή, ανοιξιάτικη. Να, πω που είναι τέλεια, Έλισσα. Καλά. Ξεκίνησα με το φόρεμα που είδα στη βιτρίνα. Να σας δείξω λίγο και την Ελισάβετ εδώ. Γεια σας. Που είναι πανέμορφη. Λοιπόν, το είδα εδώ και της λέω: πρέπει να το δοκιμάσω. Δεν υπάρχει το φόρεμα. Το ερωτεύτηκα. Κοιτάξτε τι ωραίο που είναι. Και το χρώμα του. Και τα σχεδιάκια. Και καθίστε να σας δείξω πίσω τώρα. Περιμένετε. Το καλύτερο είναι πίσω. Κοιτάξτε, είναι σαν να φοράς φούστα και top. Καλά, δεν υπάρχει. Λοιπόν, έχω συνεννοηθεί και εδώ με την Ελισάβετ. Θα σας δώσουμε εκπτωτικό κωδικό και στο κατάστημα, αν θέλετε να έρθετε από εδώ, και στο e-shop. Θα σας έχω κάτω στην περιγραφή όλες τις πληροφορίες. Καλά, είναι τέλειο. Μπορώ να φύγω έτσι? Λες να με κοιτάνε καλά-καλά. Δεν, παιδιά, πρέπει να το δείτε. Αν έχετε ένα γάμο, μία βάφτιση, κάτι, είναι του ονείρου. Δεν υπάρχει. Και το μανικάκι, το αυτό που κάνει τσιμπόλικο. Μου αρέσει πάρα πολύ. Πάμε να σας δείξω και κάποια άλλα που έχω βάλει μέσα. Εντάξει, έχω πάθει πλάκα. Αυτό έλεγα στην Ελισάβετ τώρα, ότι μάλλον δεν έχω ξαναφορέσει κουστούμι. Δεν με θυμάμαι. Είναι τέλειο. Καλά, έχω πάθει πλάκα. Δείτε και το πουκάμισο. Έχει όλο στρασάκι μπροστά. Και του ταιριάζει αυτό το χρώμα τέλεια, ε. Wow. Είναι κρέμ. Ναι, κρέμ. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι είναι σπασμένο λευκό, δεν είναι λευκό. Τέλειο. Και δείτε τα κουμπάκια. Χρυσά, που εγώ πεθαίνω, ξέρετε. Εντάξει, και έτσι πας στην Ανάσταση. Βέβαια. Και έτσι πας και σε μια γαμοβάφτιση πρωινή, που έχω μια γαμοβάφτιση, να σου πω την αλήθεια. Είναι ένα σετ που μπορείς να το βάλεις με χίλιους δυο συνδυασμούς μετά. Πω, είναι τέλειο. Το παντελόνι είναι. Εντάξει, σας έχω πει για τα παντελόνια της Ελισάβετ. Δεν ξέρω, τα φοράς όλα πρέπει, έτσι, πριν τα πάρεις. Δεν έχω βάλει ένα και να πω άμεσα στενεύεια, δεν μου κάνει καλά. Όλα είναι άνετα, σαν να μην φοράς τίποτα. Έχω ερωτευτεί αυτό το σετ τώρα εγώ. Τι φωνάζει η Μαρινέλη από απόσταση, και το βλέπετε κι εσείς και μου το λέτε, το ύφασμα Κιπούρ. Καλά, ρώτησε την Ελισάβετ πώς λέγεται, μην νομίζετε ότι ήξερα. Κοιτάξτε τι ωραίο που καμισάκι, τέλειο, με χρυσά κουμπάκια. Πόσο μου αρέσουν αυτά εδώ, τα θεωρώ πολύ αριστοκρατικά. Και μου αρέσουν πάρα πολύ και με υφασμάτινο παντελόνι, όπως είναι αυτό εδώ πέρα. Ένα ωραίο υφασμάτινο παντελόνι που για ακόμα μία φορά δεν το νιώθεις ότι το φοράς. Και με τζινάκι είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι εξαιρετικό, έχει και το γιακαδάκι του, άμα θέλετε εδώ πέρα έτσι να φανεί πιο έντονο, μπορείτε να κουμπώσετε και το πάνω το κουμπάκι και τη δαντελίτσα του εδώ.
Και είναι του ονείρου. Αυτό θα το χτυπήσω. Τι γίνεται? Παιδιά, έχει κρύο. Σήμερα έχει πραγματικό κρύο. Λοιπόν, πήρα εδώ την Ελιζέτ. Τα ωραία μου τα ρουχαλάκια θα σας δείξω ότι πήρα τελικά από όλα αυτά που δοκίμασα. Δοκίμασα όλο το μαγαζί. Πραγματικά έχει τέλεια ρούχα. Τέλεια ρούχα. Εν τω μεταξύ, επειδή η Ελισάβετ είναι τόσο γλυκό κορίτσι, είναι πάρα πολύ γλυκό κορίτσι, κάθε φορά που θα πάω, μου πονάνε τα μάγουλά μου από το χαμογελίτι, μου μιλάει και ο τρόπος που μιλάει με κάνει και εμένα να χαμογελάω και με πονάνε τα μάγουλα κάθε φορά. Και τι ήθελα να σας πω. Ναι, επειδή είχαμε πιάσει εκεί τη συζήτηση με την Ελισάβετ και έκανα μια βλακία στο Instagram και είπα λάθος κώδικο έκπτωσης. Δεν θυμάμαι τι σας είπα εδώ, ο κωδικός είναι M20, μικρό στα λατινικά. Θα σας το γράψω εγώ και από κάτω στην περιγραφή. Μπείτε να δείτε, είναι ο κωδικός δίνει έκπτωση σε όλα τα καινούργια τους τα ρούχα, δηλαδή σε ό,τι δεν έχει έκπτωση, σε όλη τη νέα συλλογή δηλαδή. Οπότε μπείτε να τα δείτε. Λαχάνιασα τώρα, έχει τέλεια ρούχα. Μπήκα μέσα και άνοιξε ψυχή μου από το πολύ χρώμα και από τα λουλούδια και από όλα αυτά. Ωραία, τώρα πάω να στείλω ένα δέμα που πρέπει να στείλω και μετά έχουμε με τον Αλέξανδρο τα δικά μας. Λοιπόν, παίρνω εδώ λίγο να αρχίζω να ετοιμάζομαι. Αυτή εδώ την τσάντα που σας είχα δείξει ότι πήρα από τα Harrods, την έχω ευχαριστηθεί πάρα πολύ. Γιατί βάζω μέσα κάμερες, τρίποδα ή ό,τι άλλο χρειαστεί. Ας πούμε τώρα την έβγαλα για να την χρησιμοποιήσω στο σινεμά. Επειδή θα είμαι μόνο εγώ με τον Αλέξανδρο και θα είναι και η φίλη μου η οποία εκείνη έχει δύο παιδιά. Και επειδή θα μπορώ να κρατάω και τα popcorn και τους χυμούς και εγώ αν πάρω να πιω κάτι θα τα ρίξω όλα εκεί μέσα. Για να είμαι πιο άνετη και να μπορώ να κρατώ και τον Αλέξανδρο. Να οργανώσω λίγο και την τσάντα μου, την οποία με χιλιορωτάτε για αυτή την τσάντα. Σας βάζω εδώ πέρα να δείτε, είναι Kurt Geiger, αν το λέω καλά. Είναι αυτή που είχαμε πάρει από το Λονδίνο και αυτή. Και πάμε να σας δείξω τι έχω πάρει από αγαπημένη Ελιζέτ. Λοιπόν, θα σας δείξω αρχικά. Αν και νομίζω ότι το έχετε καταλάβει. Παρακαλώ. Η ίδια. Είμαι σίγουρη ότι με το που με είδατε θα το καταλάβατε ότι εγώ με αυτό το φόρεμα θα έφευγα μέσα από το κατάστημα της Ελισάβετ. Είναι τέλειο και ξέρετε τι, ενώ στην αρχή λέω όχι, θα είναι πολύ ξόπλατο, όχι, βγαίνει τόσο πολύ έξω η μέση βασικά που το κάνει όταν βλέπεις από κάποιον από πίσω με αυτό το φόρεμα, νομίζω ότι φοράει φούστα με top. Είναι, τι να σας πω, είναι ονειρικό και δείτε ύφασμα. Τι ωραίο ύφασμα και καλοφτιαγμένο. Πολύ μου αρέσει και χαίρομαι για την ελληνική κατασκευή και μου αρέσει πάρα πολύ έτσι να στηρίζω και ελληνικές βιοτεχνίες. Για την ημέρα του Πάσχα πήρα αυτό εδώ πέρα το top με το Kippur. Τώρα που το έμαθα θα το λέω συνέχεια. Λοιπόν, κοιτάξτε πώς κάνει εδώ πέρα, είναι το στυλ μου. Και πήρα να το συνδυάσω με αυτό εδώ το jean. Κοιτάξτε τι ωραίο χρώμα. Και κοιτάξτε τι όμορφα που ταιριάζουν αυτά τα δύο χρώματα μαζί. Πολύ μου άρεσε όταν τα είδα. Πότε. Ορίστε. Τι πράγμα. Εννοείται πως πήρε αυτό εδώ το πουκαμισάκι με το ύφασμα του Kippur και τα χρυσά τα κουμπάκια. Μου άρεσε πάρα πολύ. Ειδικά εδώ πέρα η δαντελίτσα που έχει. Το κάνει πολύ ιδιαίτερο. Και για την ημέρα της Ανάστασης, τελευταία στιγμή πριν φύγω, λέω εσύ. Εσύ είσαι εκεί. Δεν το είχα δει. Το είδα την ώρα που έφευγα, γι' αυτό δεν σας το φόρεσα κιόλας να το δείτε. Είναι τέλειο. Είναι τέλειο. Μ' αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Έχει και τη ζωνούλα του εδώ, κοιτάξτε. Και είναι μακρύ. Κοιτάξτε τι ωραίο. Νομίζω πως είναι τόσο όσο για την Ανάσταση. Νομίζω ότι είναι τέλειο. Πάρα πολύ όμορφο. Οπότε αυτά πήρα από το κατάστημα της Ελισάβετ. Πάω να οργανωθώ. Γιατί η ώρα έχει πάει παρατέταρτο και μισή θα έρθει η φίλη μου από εδώ να φύγουμε παρέα. Πάω να οργανωθώ και τα λέμε από το μολ. Thank you.
ξέρω για ποιον λόγο κάθισε σε αυτή τη θέση για να κλείσω το σημερινό βίντεο, τη σημερινή βλογκοστή. Εδώ κάθαμε μόνο τα Χριστούγεννα για να έχουμε φόντο το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Τώρα δεν ξέρω πώς μου ήρθε και το έκανα αυτό. Τέλος παντών, έχουμε επιστρέψει στο σπίτι, έκανα ένα μπανάκι γιατί δεν την πάλευα και εμένα το μπάνιο γενικότερα έτσι με αναζωογονεί και όταν είμαι έτσι πεσμένη κάνω ένα μπάνιο και συνέρχομαι, δηλαδή νιώθω πολύ καλύτερα. Σας έχω μιλήσει ποτέ για αυτή τη βούρτσα. Λοιπόν, δείτε λίγο εδώ πέρα τη μάρκα της, αν βγάλετε άκρη. Την είχα πάρει μία φορά από το φαρμακείο της κουμπάρας μου, πολύ... Ούτε καν έτσι λίγο χαζά την πήρα. Μου άρεσε εμφανισιακά και είναι τέλεια. Δεν σπάει καθόλου την τρίχα. Δείτε εδώ πέρα την κίνηση που κάνει. Δεν σπάει καθόλου με καθόλου τα μαλλιά. Δεν με πονάει καθόλου. Νομίζω ότι είναι από τις καλύτερες βούρτσες που έχουν περάσει από τα χέρια μου αυτή εδώ. Στα φαρμακεία λογικά θα τις βρείτε. Αν θέλετε να γκουγκλάρετε το όνομά της, να τη δείτε. Λοιπόν, πήγαμε και είδαμε το Super Mario. Ήτανε τέλειο, ήταν εξαιρετικό, ήταν καταπληκτικό, μου άρεσε πάρα πολύ. Εγώ το διασκέδασα πιο πολύ από τον Αλέξανδρο, να σα πω την αλήθεια, ο οποίος ψιλοβαρέθηκε. Ενώ συνήθως κάθεται καλά μέσα στο σίνεμα, αυτή τη φορά δεν πολύ ήταν έτσι ευδιάθετος. Αλλά εντάξει, καταφέραμε, το είδαμε όλο και μου άρεσε πάρα πολύ. Οπότε, αν αυτές τις μέρες που δεν έχουν τα μικρά στο σχολείο θέλετε να κάνετε κάτι, σας το προτείνω, θα σας αρέσει, είμαι σίγουρη και θα το ευχαριστηθείτε πάρα πολύ. Οπότε να το κάνετε και είμαι σίγουρη θα μου πείτε, Μαρινέλη, καλά μας το πρότεινες, ωραίο, πάρα πολύ ωραίο, έφαγα έναν κουβά popcorn. Αυτό είναι το αρνητικό της ημέρας, ότι έφαγα έναν κουβά popcorn πραγματικά, αλλά ήταν ωραία, δεν πειράζει, φάγαμε και παγωτό μετά, πήγαμε και για παγωτό, δεν κρατηθήκαμε, πάρα πολύ ωραία, να πάτε να το δείτε. Και αυτά θα σας αφήσω, γιατί η ώρα είναι 11, ο Αλέξανδρος ακόμα δεν κοιμάται. Μου κοιμήθηκε 5 λεπτά μέσα στο αυτοκίνητο και από εκείνη την ώρα δεν λέει να κοιμηθεί καθόλου. Και θα σας αφήσω να πάω κι εγώ να επεξεργαστώ αυτό το βίντεο. Δεν ξέρω τι ώρα θα τελειώσω. Μπας και προλάβω να τελειώσω γρήγορα και καταφέρω να κοιμηθώ έστω 3 ώρες. Γιατί αύριο έχω Θεσσαλονίκη. Θα πάω στη Θεσσαλονίκη αύριο πάλι. Θα πάω να κάνω πάλι τις δουλειές που πρέπει να τελειώσω. Θα χρειαστεί να πάω άλλη μια φορά πριν το καλοκαίρι και μετά από φθινόπωρο. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει, με ανανεώνει λίγο αυτό το ταξίδι, παρόλο που γίνεται και... Τέλος πάντων. Μου αρέσει η διαδικασία που πάω στο αεροδρόμιο, που μπαίνω στο αεροπλάνο και όλα αυτά, παρόλο που με ενοχώνουν τα ταξίδια, τα αεροπλάνα, το συνέστημα όταν μπαίνει στο αεροπλάνο, δεν ξέρω, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Οπότε σας αφήνω να το επεξεργαστώ, να στεγνώσω μαλλιά και να κοιμηθώ, να προλάβω να κοιμηθώ έστω και λίγο, μπας και καταφέρω να είμαι αύριο power, γιατί δεν με βλέπω καλά. Σας φιλώ, σας χαιρετώ και τα λέμε πάλι αύριο. Γεια σας!